Την Τετάρτη 13 Μαρτίου του 1968 το έγκλημα έχει συντελεστεί. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος κύριος Παντελεήμων Παπαγεωργίου, απεμακρύνθη από τον Μητροπολιτικό του θρόνο με τον αναγκαστικό νόμο 214 περί της έξωθεν καλής μαρτυρίας. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να αποχαιρετήσει τους ιερείς του. Τον παραλάβαμε με την ερασιτεχνική κάμερά μας από την πλατεία Βαρδαρίου ως το Μητροπολιτικό Μέγαρο. Οδηγός του οχήματος ο Κωνσταντίνος Πύρτσος και στην κάμερα ο Παντελής Χανόγλου. Το χιόνι στρώνει κατάλευκο χαλί για τον αθώο και εκείνος με το γνώριμο ζεστό και γλυκό χαμόγελό του φτάνει στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Εισέρχεται στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ομιλεί προς τους πατέρες με ύφος πατρικό. Τους νουθετεί να συνεχίσουν το πολύπλευρο έργο τους στις ενορίες για το καλό της Εκκλησίας. Κανένας λόγος αγανακτήσεως και οργής εναντίον όσων ποικιλοτρόπως τον αδίκησαν. Του συγχωρώ, είπε, εννοώντας όλους τους συκοφάντες του και όσους δολίως τον αδίκησαν. Με ειρηναία τη συνείδηση και τη συμπεριφορά, σεμνός, λυτός και αρητόρευτος, έστειλε τα μηνύματα της ψυχικής του ρωμαλαιότητας και της πνευματικής του αρχοντιάς προς όλους. Κι ιερείς και εμείς, τα παιδιά του, βουβή ακούγαμε σαγηνεμένη λες από την καθάρια μορφή του και τον γλυκό του λόγο. Η λάσπη δεν τον άγγιξε καθόλου. Η θλίψη για τον αποχωρισμό ζωγραφίστηκε βαθιά στα πρόσωπά μας και μετά σιωπή. Και αγώνας να διασώσουμε το φιλμ από χέρι σε χέρι μέχρι να απομακρυνθεί ο κίνδυνος κατάσχεσής του από εντεταλμένα της πολιτείας όργανα. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι. Ο τα φαύλα πράσον μισεί το φως. Οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν της οδής Κυρίου ου και πορεύτησαν. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται. Εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Κρίνον με ο Θεός, δίκασον την δίκη μου και από ανδρός αδίκου ρίσε με.
Ελέησόν με ο Θεός ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ έως σου παρέλθει η ανομία. Σώσον με Κύριε ότι ολιγώθησαν εαλήθεια από τον ιόν των ανθρώπων. Μη συναπολέσεις με μεταεργαζομένων αδικίαν και των λαλούντων την ειρήν μετά των πλησίων αυτών, κακά δε έντες καρδίες αυτών. Έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ανταποδώσει υπέρ εμού. Μητροπολίτης Παντελεήμων, κανονικός της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης Επίσκοπος, όλος δε αντικανονικός και παραπάσαν έννοιαν ηθικής και δικαίου μακρυνθείς από αυτής. Απόσπασμα συνεντεύξεως του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τους δημοσιογράφους μετά από την καταδίκη του Παναγιωτάτου Θεσσαλονίκης κυρίου Παντελεήμονος. Ερώτησης, δημοσιογράφος, πώς είναι δυνατόν να τιμωρηθούν με έκπτωση και ούτε εξακολουθούν να είναι κανονικοί αρχιερείς? Απάντησης, Αρχιεπίσκοπος, δεν ετιμωρήθησαν δια παραπτώματα, αλλά διότι έχασαν το κύρωστον και την καλή των φήμην, ανεξαρτήτως αν είναι αληθή ή όχι τα αίτια που δημιούργησαν την κακή φήμην. Η έκπτωσης είναι η ποινή που αρμόζει εν προκειμένου, διότι δεν μπορείς να ασκείς διοίκηση με μειωμένον κύρος. Δημοσιογράφος, με συγχωρείτε, αλλά δεν με επίσατε. Αρχιεπίσκοπος, πρέπει να σας πω ότι και εγώ πιστεύω ότι 100% είναι ανακριβή σε πληροφορία. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν εδικάσαμε γεγονότα, αλλά όπως ο νόμος ορίζει, την φήμην. Τι λέγει ο κόσμος δηλαδή? Ερώτησης. Αφού πιστεύετε εις την άδικον συκοφαντίαν, γιατί η Εκκλησία με το κύρος της δεν εκάλυψεν αυτάς τας φήμας που λέτε εσείς ότι υπάρχουν? Απάντησης, Αρχιεπίσκοπος, το δικαστήριον έτσι έκρινε. Ερώτησης, ποιος κατεσκεύασε αυτόν τον νόμον, η Σύνοδος ή η Πολιτεία? Απάντησης, η κυβέρνηση το κατεσκεύασε και εμείς το εφαρμόζομεν. Μετά την απόφαση, ο Μητροπολίτης Παντελεήμων, ο Παπαγεωργίου, μοίρασε προς τους δημοσιογράφους το ακόλουθο μήνυμα. «Δόξα το Θεό και τούτου ένεκεν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διαμαρτύρομαι ενώπιον Θεού και του χριστιανικού κόσμου, δια την λίαν άδικον και άγαν αντικανονικήν καταδικαστικήν κατ' εμού απόφασιν. Εκ τους εθούσις ταύτης, ή της είναι εις εκ των πολλών μαρτύρων της 45ετούς εν φόβο Θεού πάντοτε εκκλησιαστικής διακονίας μου, εξέρχομαι με το μέτωπον υψηλά και την συνείδηση ήσυχον, βέβαιος ότι δια το πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη μεγίστη αυτού πλειονότητη και τας απανταχού της οικουμένης κανονικός διοικουμένας Αγίας του Θεού Εκκλησίας, η ταπεινότης μου είναι και θα είμαι, εφόρου ζωής μου Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ζει Κύριος ο Θεός».